Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Κυραϊνίδη, οι υδροδομείς και απευθύνουν σε όλο το σώμα. Εάν δεν κατέχουν το πτήμα τη γεωτρήση ή και το αντικείμενο, είναι δώρο άδωρο το να μπαίνουν υδροδομείς. Άκουσα δύο ονόματα στην Καλλιτέ. Εγώ ως πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Συγγνώμη, εγώ θα κάνω και τοποθέτηση και πρόταση. Θέλω να απορρίψω το δεύτερο πρόβλημα. Αν δεν πει άτομο το οποίο να κατέχει τις γεωτρήσεις, να κατέχει τα μηχανήματα, που είναι η βάνη σε 100. Εγώ υπάλληλος δεν είμαι, ούτε θέλω να γίνω υπάλληλος. Θέλω δύο άτομα τα οποία να κατέχουν το κτήμα της γεωτρήσεις, να είναι από γεωργικές οικογένειες και να ξέρουν τι εστί, πόντισμα και παραγωγή. Θερμή παράκληση να γίνεται μια βράδυ και να μπορώ να μην πρότεινα ως πρόεδρος τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας την τοπική κοινότητα εκεί, δύο άτομα. Η ερώτηση ποια είναι? Η ερώτηση είναι γιατί απορρίφθηκε ο ένας από τους δύο και έρχεται ένα όνομα το οποίο είναι άσχετο με την Καλλιθέα και δεν ξέρουν τι κάπου βρίσκεται κάπου. Εγώ δηλώνω παρέμβαση αυτή τη στιγμή από υπεύθυνο τη γεωτρήση ως πρόεδρος, δεν θα θέλω να έχω καμία συμμετοχή και πάλι το οποιοδήποτε. Δεν θα έχω τίποτα. Ευχαριστούμε, κατανοητέ. Να απαντήσω κ. Ντρού συνολικά. Η πρότασή μου είναι κεραμιδιώτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου και Μαργαρίτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου. Αυτή είναι η πρότασή μου. Θέλετε να απορρίψετε. Θέλετε μην την απορρίψετε. Εάν την απορρίψετε, ελάτε εσείς να απορρίψετε. Εγώ δεν πάω να απορρίψω. Κύριε Ντρού, άλλη ερώτηση.